μια αντιπολίτευση ανεξάρτητη, ας το πούμε έτσι. Γνωρίζουμε ότι στην Επιτροπή Παραλαβής του Πολιτευτηρίου ήταν ο κύριος Δημητρίου από την παράταξή σας και μάλιστα στο πρόσφατο συμβούλιο μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για αυτό το έργο. Μπορεί αυτό να γίνει σε βάθος χρόνου, να γίνει μια συμπαγής ομάδα, ας πούμε, των ανεξάρτητων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και να προχωρήσουμε μπροστά για το Περιστέρι. Μαζί δηλαδή θεωρητικά με την παράταξη του κ. Παχατουρίδη, που όπως δηλώνει και ο ίδιος είναι μια ανεξάρτητη παράταξη και για τα προβλήματα και για τα θετικά αυτής της πόλης. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο στις ανεξάρτητες παρατάξεις. Εμείς παραμένουμε μια ανεξάρτητη παράταξη. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, όπως σας είπα και πριν, κοιτάζουμε μόνο τα έργα, αν γίνονται σωστά, δίνουμε τα μπράβο μας εκεί που πρέπει, στυλιτεύουμε τα κακώς κείμενα στην πόλη και δεν στοχοποιούμε πρόσωπο. Υπάρχουν ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που αυτή τη στιγμή κινούνται στο πλαίσιο ότι στοχοποιούν τα πρόσωπα, δηλαδή δεν κοιτάζουν να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά κοιτάζουν αν είναι ο Πλέστης, αν είναι ο Παχακουρίδης, αν είναι οποιοδήποτε στο Δήμο, αν έχουν κάποια προβλήματα του παρελθόντος ή οτιδήποτε άλλο. Όσον αφορά για το κολυμπητήριο, πράγματι επικεφαλής, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος στην Επιτροπή Παραλαβής του Κολυμπητήριου ήταν ο Θανάσης Δημητρίου, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της παράταξής μας. Σε αυτές τις τρεις φορές πήγαμε στο Κολυμπητήριο, πήγαμε γιατί και εγώ μαζί συμμετείχα στην Επιτροπή, στο Κιάτυπα. Πράγματι την πρώτη φορά διαπιστώσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Η Επιτροπή ήταν πολύ συνεργάσιμη με τον κύριο Δημητρίου. Διαπίστωσε και εκείνη η μηχανική, εδώ οφείλω να του συγχαρώ την Επιτροπή. Διαπιστώσαμε γύρω στα 30-32 προβλήματα τα οποία τα μεταφέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιμείναμε πάνω σε αυτό. Ο εργολάβος τα αποδέχτηκε, αλλά αποδέχτηκε, αλλά δεν αποδέχτηκε στο τέλος, μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνει. Τα αποδέχτηκε και με αποτέλεσμα να πάμε και σε μία επόμενη συνοριστική παραλαβή από τον εργολάβο. Πράγματι ήμουν και εγώ σε εκείνη την ημέρα της παραλαβής και οφείλω να πω ότι έγινε ένα πάρα πολύ όμορφο έργο, το οποίο θα δώσει μεγάλη πνοή στο λόφο αξιωματικών και γενικότερα σε όλο το Περιστέρι. Είναι πάρα πολύ ένα αθλητικό κέντρο κόσμου, μπορώ να πω. Θα είναι κρίμα για το Περιστεριώτη να μην το αγαπήσει και να μην λειτουργήσει αυτό το αθλητικό κέντρο. Και λέω ότι θα είναι κρίμα να μην λειτουργήσει, γιατί ξέρετε κάτι, το παραλάβαμε, χρειάζεται όμως άτομα. Θέλουμε τουλάχιστον σαν Δήμος, εγώ όπως το καταλαβαίνω, πάνω από 20 άτομα για να λειτουργήσει αυτό το έργο. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα καταπληκτικό έργο και εύχομαι να λειτουργήσει σύντομα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ξέρετε, έγινε προχθές στο παραλαβή του. Από εκεί και πέρα, τώρα θα παραδοθεί στον Δημοτικό Οργανισμό, ο οποίος θα δρομολογήσει τις άδειές του και όλα αυτά για προς λειτουργία.